αναφορικά με το ζήτημα της ανακύκλωσης ευρύτερα, μιας και πολλές φορές λέγεται ότι οι απορριμματοφόρα του Δήμου αδειάζουν στους κοινούς κάδους και τους μπλε που έχουν υλικό για ανακύκλωση όπως το χαρτί. Και τι γίνεται και μπροστά από το 3ο-4ο Λύκειο που άλλαξαν θέση οι κάδοι και τι θα κάνετε γι' αυτό? Πρώτον, να ξεκινήσουμε και να πούμε πάρα πολύ καλή ερώτηση, κυρία Οικονόμου, ότι πράγματι αντιμετωπίζουμε ιδιαίτερα προβλήματα με τους μπλε κάδους της ανακύκλωσης, γιατί οι συνδημότες μας μέσα σε αυτούς τους κάδους που μόνο επιτρέπεται να ρίχνουν χαρτί, ρίχνουν και απορρίμματα. Κατά συνέπεια, καταστρέφουν ουσιαστικά όλον τον όγκο του κάδου. Γι' αυτό πολλές φορές βλέπουν και οι συνδημότες μας ότι ο μπλε κάδος αδειάζεται στα συμβατικά απορριμματοφόρα και όχι στα απορριμματοφόρα της ανακύκλωσης. Εδώ θα παρακαλέσουμε ιδιαίτερα τους πολίτες, ας είναι λίγο προσεκτικοί. Στους μπλε κάδους δεν πετάμε σκουπίδια, πετάμε μόνο χαρτί. Και είναι κρίμα δηλαδή να πετάξουμε μία σακούλα με σκουπίδια και να καταστρέψουμε όλον τον όγκο του χαρτιού που έχει συγκεντρωθεί μέσα. Στο δεύτερο θέμα, όσον αφορά το 3ο-4ο Λύκειο, πράγματι σε επικοινωνία που είχαμε με τον Διευθυντή μετακινήθηκαν οι κάδοι. Βέβαια ο Διευθυντής είχε ως αιτία την υγεία των παιδιών. Οι κάδοι όντως ήταν γεμάτοι από ανακυκλώσιμα υλικά, από πλαστικό, γυαλί και αλουμίνιο. Σήμερα δόθηκε εντολή να καθαρίσουν τους κάδους. Πήγε το τμήμα καθαριότητος επιτόπου. Μέσα στα πλαστικά, μόνο το ένα καπάκι ήταν ανοιχτό, είχε και μία τσάντα με σκουπίδια, που ουσιαστικά δηλαδή κατέστρεψε όλο τον όγκο της ανακύκλωσης. Οι εντολές είναι ότι τη Δευτέρα το πρωί που θα έρθει και ο Διευθυντής του τμήματος, σε συνεννόηση με τον Διευθυντή του σχολείου, θα μπουν οι κάδοι στο καλύτερο επιτρεπτό σημείο, ώστε να εξυπηρετήσουμε και τους πολίτες, αλλά και τους μαθητές παράλληλα, αλλά και τα δρομολόγια του Δήμου. Όσον αφορά στο ζήτημα της καθαριότητας, έχουμε και άλλα παράπονα από διάφορους οικισμούς, όπως στον οικισμό του Προαστίου και όχι μόνον. Άλλαξαν ημερομηνία τα απορριμματοφόρα, περνούσαν και για το Σαββατοκύριακο, δεν περνούν πια, με αποτέλεσμα να διαμαρτύρονται κάτοικοι και σε άλλες περιοχές εντός της πόλης. Τι γίνεται και με το νέο πρόγραμμα? Τι θα κάνετε? Γεμίζουν, λένε, οι κάδοι, ξεχυλίζουν και τα απορριμματοφόρα πλέον δεν περνούν. Και εδώ έχετε δίκιο, κυρία Οικονόμου. Εγώ τα πράγματα τα περίμενα διαφορετικά. Μετά την ανάληψη των καθηκόντων μου, είδα μπροστά μου ένα βουνό. Μια κατάσταση ανεπίτρεπτη. Εγώ χαίρομαι που οι συνδημότες μας ανησυχούν, γιατί η καθαριότητα είναι πολιτισμός και πρέπει να ακολουθήσουμε ως πολιτισμένοι άνθρωποι. Από εκεί και πέρα έγινε ένας νέος προγραμματισμός να δούμε τα νέα δρομολόγια όσον αφορά την πόλη αλλά και την περιφέρεια ταυτόχρονα. Είναι αδιανόητο δηλαδή να περνάει το απορριμματοφόρο μία φορά την εβδομάδα από την περιφέρεια και από τα χωριά, από τις τοπικές και δημοτικές κοινότητες. Είναι απαράδεκτο αυτό που συνέβη. Εν τη αυτή περιπτώσει βγαίνει ένα καινούργιο πρόγραμμα και δρομολογίων, αξιοποίηση όλου του δυναμικού που εντάσσεται στο τμήμα καθαριότητος, οδηγούς, εργάτες, και ευελπιστούμε ότι με την προσπάθεια την τελευταία που γίνεται, ώστε να μπουν πεντάμινα μέσα στο Δήμο, να δώσουμε λύσεις σε αυτό το πολύ μεγάλο πρόβλημα που λέγεται καθαριότητα. Τα μεγάλα προβλήματα του Δήμου, ουσιαστικά ένα από τα μεγαλύτερα, είναι η καθαριότητα και η ανακύκλωση. Είναι αλήθεια ότι καταβάλουμε ιδιαίτερη προσπάθεια, συνεργαζόμαστε και με τους δημότες. Εσείς μιλήσατε μονάχα για την περιοχή εδώ του Προαστίου και των Αμπελοκήπων. Εγώ θα σας πάω και στις εργατικές που είναι στο νοσοκομείο. Μπορώ να σας πάω σε 10 σημεία που υπάρχει πρόβλημα. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια. Επιστρατεύουμε δυνάμεις και φιλότιμο εργαζομένων πολιτών για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Θα δούμε.